πρωτοπόροι εξερευνητές. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά. Το εγχείρημα Αμούνσεν. Δύσκολα μπορεί κανείς να αποφύγει εκτεταμένη αναφορά στον Ρόμπερτ Σκοτ, το μεγάλο χαμένο στην κούρσα για την κατάκτηση του Νοτίου Πόλου, όταν θέλει να παρουσιάσει το εγχείρημα του Αμούνσεν. Γι' αυτό και θα καταγράψουμε παράλληλα τη μοναδική προσπάθεια αυτών των δύο σπουδαίων εξερευνητών. Ο Αμούνσεν και ο Σκοτ διδάχτηκαν πολλά από την αποτυχημένη προσπάθεια του Σάκλετον το 1908 να φτάσει στο Νότιο Πόλο, αλλά ο Νορβηγός είχε δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το Βρετανό αντίπαλό του. Ξεκίνησε με 52 σκυλιά, του είχαν απομείνει μόνο 12 όταν έφτασε στον αντικειμενικό του σκοπό. Τα υπόλοιπα τα σκότωσε για να θρέψει ανθρώπους και σκύλους. Ο Αμούνσεν ξεκίνησε για τον Πόλο με μια ομάδα 16 ανδρών από το σημείο αποβίβασής του στην Ανταρκτική, στον κόλπο της Ουαλίας, στις 20 Οκτωβρίου του 1911. Το σημείο εκκίνησης για τον Αμούνσεν ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα πιο κοντά στον Πόλο από το σημείο εξόρμησης του Σκοτ, νησί Ρος. Δηλαδή, ήδη από το ξεκίνημα, ο Σκοτ είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα απέναντι στον Αμούνσεν. Ο Νορβηγός χρησιμοποίησε στην προσπάθειά του σκυλιά χάσκι, τα οποία είναι απόλυτα εξοικειωμένα με τις καιρικές συνθήκες. Αντίθετα, ο Σκοτ έκανε λάθος επιλογή, αφού επέλεξε για την μεταφορά των εφοδίων 19 πόνι από τη Μανσουρία της Κίνας, τα οποία γρήγορα αποδείχτηκαν ακατάλληλα για το κλίμα της Ανταρκτικής. Μόλις στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής, κατάλαβε ο Σκοτ πως τον αγώνα δρόμου τον είχε κερδίσει ο Νορβηγός. Ο Αμούνσεν έφτασε στην άλλη άκρη του παγετώνα Ρος στις 17 Νοεμβρίου. Από εκεί αναγκάστηκε να σκαρφαλώσει στο στενό παγετώνα Άξελ Χάιμπεργκ. Έχοντας πολλές προμήθειες, οι Νορβηγοί έφτασαν στον προορισμό τους στις 14 Δεκεμβρίου. Εκεί παρέμειναν για 3 μέρες και αφού ύψωσαν την νορβηγική σημαία, επέστρεψαν στις 25 Ιανουαρίου στο σημείο εξόρμησης στον κόλπο της Ουαλίας. Ο Αμούνσεν γύρισε στην πατρίδα του ασφαλής, αν και όχι χωρίς δυσκολίες. Η κακοτυχία όμως κυνηγούσε την ομάδα του Σκοτ. Ο Σκοτ και οι άνδρες του έφτασαν στον Πόλο σέρνοντας οι ίδιοι τα έλκυθρά τους στις 18 Ιανουαρίου του 1912. Η απογοήτευση ήταν μεγάλη όταν αντίκρισαν την νορβηγική σημαία. Έστησαν παρόλα αυτά τη Βρετανική και πήραν το δρόμο της επιστροφής, μιας οδυνηρής πορείας προς το θάνατο. Πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα.